πολιτών. Κύριε Ιωαννίδη, εσείς έχετε απορρίψει κάθε πιθανότητα συμμετοχής σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, ακόμα και ειδικού σκοπού. Φυσικά. Φυσικά. Και ανοχής. Και ανοχής. Και ανοχής. Άρα, πορεύεστε αυτόνομα. Δεν είναι απόλυτα λογικό αυτή τη στιγμή, όταν γνωρίζουμε τα προγράμματα όλων των κομμάτων, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε υπάρχει περιθώριο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να στηρίξει, να συμμετάσχει ή να ανεχθεί μια κυβέρνηση που αποχαίρει, όποια και να είναι, είτε με Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα, είτε με ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα, έχει τις βασικές αρχές της αυτή τη στιγμή υποθηκευμένες για το υπόλοιπο, για την υπόλοιπη τετραετία για τον ελληνικό λαό. Το επόμενο πρόγραμμα οποιασδήποτε κυβέρνησης έχει 700.000 πληστηριασμούς. Έχει βαθύτατη εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που γίνεται στην Ουκρανία ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα από τη μία πλευρά και ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, με τις αντιθέσεις που υπάρχουν και στο εσωτερικό τους. Έχει ακόμα πιο ματωμένα πλεονάσματα που έρχονται. Όλοι συμφωνούν ότι η επόμενη κυβέρνηση θα διαχειριστεί συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Αυτό καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται. Ότι θα έρχεται ο λαός μας να διεκδικήσει δαπάνες για την υγεία, δαπάνες για την παιδεία και οποιοδήποτε πρωθυπουργός θα λέει ούκαν λάβεις. Γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες. Η επόμενη κυβέρνηση θα έρθει να διαχειριστεί ένα ταμείο ανάκαμψης που έχει προαπαιτούμενα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει τσάμπα τα λεφτά, όπως δεν έδωσε και με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, που και αυτά είχαν σκληρά προαπαιτούμενα που ψηφίσαν όλοι μαζί. Ψήφισε η Νέα Δημοκρατία το πρώτο και το δεύτερο, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το τρίτο. Άρα λοιπόν, είναι δοκιμασμένες αυτές οι συνταγές. Είναι δοκιμασμένες. Και αν θέλετε, τον τελευταίο μήνα επιβεβαιώνονται από μια σειρά γεγονότα τα οποία μπορεί να τα θεωρήσει κάποιος περιφερειακά, αλλά χτυπάνε καμπανάκι και δείχνουν πού πάει το πράγμα. Και θα αναφερθώ πολύ συγκεκριμένα. Πάτρα, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας μας. Κοινή δήλωση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ ότι στο δεύτερο γύρο όποιος θα βγει να είναι απέναντι στον... Να στηρίξουμε... Ναι, απέναντι στον κύριο Πελετίδη, τον επιτυχημένο δήμαρχο. Κύριο Πελετίδη, αγωνιστή της Πάτρας. Και Σαριανή, κοινή παράταξη συγκροτείται. Αυτή τη στιγμή, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα στηρίξει τον κύριο Χατουρίδη στο Περιστέρι, ο οποίος στις γραμμές του έχει καραμπινάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σήμερα, εκλέχτηκε πρόεδρος της ΓΕΣΕ ο κύριος Παναγόπουλος με ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στη Γερμανία για να πάρει το χρήσμα από τον κύριο Σόλτς για μια κυβέρνηση μεγάλου σχηματισμού, μεγάλου συνασπισμού. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι απέναντι σε αυτά τα σενάρια ο λαός μας έχει την ευκαιρία και θα έλεγα ότι αυτή η ευκαιρία το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο κατανοείται ακόμα περισσότερο, δουλεύεται στη συνείδηση του ελληνικού λαού και έχουμε σοβαρές μετατοπίσεις. Και αυτές τις μετατοπίσεις τις βλέπουμε. Μάλιστα. Και δεν καταγράφονται μόνο στις δημοσκοπήσεις, φανερές και κρυφές, αλλά στη συζήτηση που έχουμε οι χιλιάδες φίλοι και μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με τον κόσμο. 500 ευρώ. Κύριε Ιωαννίδη, η ερώτησή μου σε εσάς είναι η εξής. Έχετε συγκεκριμένες θέσεις. Εάν σε περίπτωση συμμετοχής σε μια κυβέρνηση, μια συγκυβέρνηση, αν οχήσει οτιδήποτε, θα σας δινόταν η ευκαιρία να επιβάλλετε αυτές τις θέσεις σας σε επίπεδο κυβερνητικού προγράμματος, θα λέγατε όχι, από ό,τι έχω καταλάβει. Κάθε κόμμα έχει πρόγραμμα. Και δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα το οποίο δεν διεκδικεί να αναλάβει μια κυβερνητική θέση προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Άρα και εμείς το πρόγραμμά μας θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Το πρόγραμμά μας είναι συγκεκριμένο. Είναι πρόγραμμα το οποίο προϋποθέτει ορισμένα βασικούς παράγοντες οι οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν και είναι αυτοί. Τι λέμε εμείς, λέμε ότι ο εργαζόμενος λαός παράγει πάρα πολύ πλούτο. Όμως, δυστυχώς, αυτόν τον πλούτο δεν το χαίρεται αυτός.
Θέλουμε λοιπόν αυτός ο πλούτος να επιστρέφει στον λαό που εργάζεται. Τι προϋποθέτει αυτό? Να φύγουν μια σειρά παράσιτα, τα οποία κάθονται, δεν ξέρουν τι έχουν, όμως αυτά καθορίζουν τα κίνητρα και τους σκοπούς της παραγωγής. Εμείς αυτό το λέμε καθαρά. Λέμε ότι για να γίνει αυτό πρέπει η χώρα μας να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει η χώρα μας επίσης να φύγει από το ΝΑΤΟ. Αυτά είναι βασικά ζητήματα. Μπορούμε να βρούμε σημεία συμφωνίας με κόμματα τα οποία έχουν όλο αυτό το διάστημα κυβερνήσει ή και όχι? Πάνω σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα δεν μπορούμε να βρούμε. Άρα λοιπόν καταθέτουμε το πρόγραμμα μας στο λαό, συζητάμε με αυτό το πρόγραμμα και θεωρούμε φυσικά ότι αυτές οι εκλογές είναι ένα σταθμός σε αυτό το δρόμο, προκειμένου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μαζί με το λαό, με τον τρόπο που ο λαός θα επιλέξει, θα μπορούν να επιβάλλουν τα συμφέροντα και τις ανάγκες του. Οπότε είστε... Το βασικό ζήτημα είναι αυτό. Είστε ξεκάθαρα υπέρ της εξόδου από το ευρώ, για να βάλω εγώ μια παράμετρο. Είμαστε ξεκάθαρα υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την προϋπόθεση ο λαός μας να κατέχει τον πλούτο που παράγει. Γιατί τι να το κάνει? Κοιτάξτε, η Βρετανία έφυγε. Δεν ήταν ποτέ στο ευρώ η Βρετανία. Ναι, αλλά αυτό σας λέω, έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Αυτό λέω. Μια τρύπα στο νερό. Τι έχει σηματοδοτήσει αυτό για το λαό μας? Το λέω αυτό για το λαό της Μεγάλης Βρετανίας, για την εργατική τάξη, η οποία στενάζει. Στενάζει κυριολεκτικά. Μια σειρά, σε μια σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται σημαντικές, σημαντικότητες κινητοποιήσεις. Βλέπετε ότι το πρόβλημα της επιβίωσης, το πρόβλημα της χειροτέρευσης, της επιδείνωσης των εργασιακών σχέσεων δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Και αυτό αποδεικνύει την κοινότητα των προγραμμάτων που εκπορεύονται και συμφωνούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προχθές στο Ευρωκοινοβούλιο ψήφισαν οι βουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, ένα περίφημο σημείο για την περιβόητη μείωση των ρήπων κατά 55%, το οποίο λέει ότι ο λαός μας, κάθε λαός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πληρώνει. Επειδή έχει πετρέλαιο στο σπίτι, τις μεταφορές του ακόμα πιο ακριβά, θα πληρώνουμε και με πρόστιμο δηλαδή. Έλεος πια. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι κάθε τι προϋποθέτει, για να ανασάνει ο λαός μας, προϋποθέτει ρήξη με αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προϋποθέτει ρήξη με αυτή την πολιτική που πρώτα απ' όλα την ανάπτυξη, και εδώ να κάνω μια μεγάλη παρένθεση, δεν τη μετράμε μόνο με όρους πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας. Είναι και αυτό ένα κρίσιμο ζήτημα, γιατί μια χώρα πρέπει να στέκεται στα πόδια της. Αλλά το βασικό ζήτημα, με συγχωρείτε, είναι ανάπτυξη για ποιον? Γιατί και οι επενδύσεις που ενδεχομένως έρχονται, είτε στον πρωτογενή, είτε στον δευτερογενή, είτε στον τριτογενή τομέα παραγωγής, έχουν προαπαιτούμενα. Και το βασικό προαπαιτούμενο, ξέρετε ποιο είναι? Φθηνή εργατική δύναμη. Δηλαδή, ο εργαζόμενος να τσακίζεται προκειμένου να έχει κίνητρο ο καπιταλιστής, με συγχωρείτε για την ξύλινη γλώσσα, αλλά εμείς έτσι το λέμε και έτσι το νιώθουν εκατομμύρια κόσμου, να έχει κίνητρο να κερδοσκοπήσει. Μάλιστα. Άρα είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα. Και σε αυτά τα βασικά ζητήματα μας χωρίζει άβυσος. Έρχονται δύσκολες μέρες για το λαό μας, οι οποίες έρχονται να προστεθούν σε ένα πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο, τρίτο μνημόνιο, ταμείο ανάκαμψης, και η μοναδική λύση για να είναι η κυβέρνηση φοβισμένη, είτε είναι ετημένων, είτε νικητών, είτε συνεργασίας, είτε αυτοδυναμίας, είτε με μπλε και πράσινους και ροζ κόκκους, να είναι φοβισμένη. Χρειάζεται ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ο λαός μας το έχει δει πλάι του, το έχει δει στη διεκδίκηση δικαιωμάτων, το έχει δει τους βουλευτές του κόντρα στα κοράκια, τα οποία όλοι έχουν ψηφίσει και όλοι έχουν φέρει που τους παίρνουν το σπίτι, ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.